Τον Αποέλ στην πρώτη κατοχή. Του σεντράρει επικίνδυνα. Κατεβάζει ο Μαρκίνιος. Το πλασέ του δεν περνάει. Αλλά πάει ξανά κοντά του. Το πλασέ του Τάρσιο έξω. Πρώτη πολύ μεγάλη ευκαιρία στην αναμέτρηση. Καταγράφεται στο 5 με τον Τάρσιο. Το Κβιλιτάια κατέβασε πάρα πολύ ωραία μέσα στο στήθος. Για τον Βιγιαφάνγκες που πέσει κάθετα με τον Εντογκαλά. Το πλασέ του στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Στο 8. Τάρσιο βρίσκει τον Εντογκαλά. Του σεντράρει επικίνδυνα, η κεφαγιά καταλήγει σε ένα ακόμα κόρνερ. Βιγιαφάνγκες ξανά Εντογκαλά με χώρο για την σέντρα, την πραγματοποιεί στο δεύτερο δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία, ο Ουσόχο αποκρούει στο 11. Άλλη μια μεγάλη φάση για τον Αποέλ. Σουσίτς. Μαρκίνιος αμέσως για τον Τάλσιο. Πάρα πολύ ωραίο συνδυασμό στη σέντρα του Σουσίτς. Η κεφαγιά του Κβιλιτάια άστοχη στο 15. Τέταρτη τελική προσπάθεια, τέταρτη καλή στιγμή για τον Αποέλ με την συμπλήρωση του πρώτου τετάρτου. Αυτοστρώνει στον Βιγιαφάνγκες, εν τον καλά. Πατά ωραία για τον Σεπά και επικίνδυνη σέντρα που περνά από όλους. Ο Ουκρανός εκτελεί με δύναμη, μπάλα φεύγει έξω. Ο Μπέλετς παρακολουθούσε την πορεία της και την είδε να φεύγει λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι. Ήρθε στη συνέχεια να κερδίσει ο Σιπριάνο. Τάλσιο μάζεψε. Το σκέφτηκε, δοκίμασε το σούτο, ο Ζόχο αποκρούει στο 34. Τελική προσπάθεια για τον Αποέλ. Πάκνα σεντράρει με το αριστερό. Φιλιτάια προωθεί για τον Μαρκίνιος που προσποιείται, ελευθερώνεται, εκτελεί στα δίχτυα. Ο Αποέλ ανοίγει το σκορ. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημικρόνου. Λίγο πριν οι δύο ομάδες οδηγηθούν στα αποδυτήρια, ο Μαρκίνιος δίνει προβάδισμα στην ομάδα του. Ως προώθησε ο Κβιλιτάια για τον Βραζιλιάνο, ο οποίος έκανε υπέροχη προσποίηση για να αδειάσει τον ψάλτη πριν εκτελέσει τον Ουσόχο με το αριστερό. Ξανά. Ο τρόπος με τον οποίο ελευθερώθηκε ο Μαρκίνιος, άψογο το πλασέ του. Και δίνει αφορμή για έντονους πανηγυρισμούς, ξέφρενους για την ακρίβεια στο Γασιπί. Έχει την επιλογή του Τάλσιο που προσποιείται, ελευθερώνεται, εκτελεί στον Ουσόχο. Στο 47, ο Αποέλ απειλεί για πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο. Την άμυνα να βγαίνει σε πρώτο χρόνο για την Ομόνια. Το σούτ του Μαρκίνιος άστοχο στο 55. Περιοχή να κάνει την τρίπλα στον Σεπάκ, να γυρίζει για τον Πέζους. Μπήκε στην φάση ο Κωνσταντίνοφ, ο Αλιούμ βγάζει προς τα έξω, το σούτ του Σεμέδο είναι άστοχο. Πάμε να δούμε τώρα την εκτέλεση του κόρνερ με τον Χαραλάμπους που εκτελεί επικίνδυνα και σε αυτή την περίπτωση ευκαιρία για την Ομόνια χαμένη από τον Αλιούμ. Στο 73. Μπαλαπέρασε από τον Σαρφό, ο οποίος κερδίζει την κόντρα από τον Παναγιώτου και από έλεγχη πρώτη τάξη ως ευκαιρία για να απειλήσει στην κόντρα. Ο Παναγιώτου θα προλάβει να πιέσει όσο χρειαζόταν τον Σαρφό για να τον καθυστερήσει. Ο Αποέλ όμως μένει στο προσκήνιο με τον Γαβρίλ να εκτελεί γκολ. Αποέλ Ομόνια 2-0 στο 83 με τον Σταύρο Γαβρίλ να κεραυνοβολεί τον Ουσόχο και να δίνει γερό προβάδισμα νίκη στον Αποέλ. Βλέπετε πώς πανηγυρίζεται τον γκολ. Σε αγωνιστικό χώρο και στην κερκίδα. Ο Αποέλ είναι πλέον πάρα πολύ κοντά σε μια ακόμα νίκη. Έχει προβάδισμα 2 τερμάτων 7 λεπτά πριν την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας της αναμέτρησης. Και όλα είναι έτοιμα για να εκτελεστεί το κόρνερ. Με το Σαρφό να βγάζει έξω στο Γαβριήλ. Που δοκιμάζει ένα ακόμα σούτ, ο Ουσόχο ασταθός, γκολ για τον Αποέλ με τον Ισάμ Σεπάκ. 3-0. Οι γαλαζοκίτρινοι δίνουν διαστάσεις θριάμβου στην επικράτησή τους. Με τον Σεπάκ να σκοράρει για δεύτερη σερή αγωνιστική και τέταρτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 3-0 στο 90. We'll be right back.
We'll be right back.